και ήταν σαν εγχειρισμένη. Δηλαδή? Δεν καταλάβαινε τον εαυτό του ήταν αυτή. Ρετούς. Ρετούς μόνο, φουλ. Έλα δε που κάνουν ρετούς τα περιοδικά τώρα. Έλα, να το πάρουμε πάλι από το θέμα. Δεν γνώρισε. Όχι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έλα τώρα, αυτά. Να το πιάσουμε από την αρχή το θέμα. Όχι, 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 όχι. Play, play. No. Δεν σκοτώνει ο γάμος τον έρωτα που λένε πολύ. Όχι καλέ, τον δυναμώνει. Βασιλική, δεν σε βλέπουμε στα κοσμικά με τον άνδρα σου. Απέχεις αυτό το κομμάτι. Ναι, απέχω. Στον μπάρ, στο lifestyle. Δεν το σνομπάρω, δεν μου αρέσει. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως. Γιατί το λες αυτό? Έλα μου αρέσει τώρα, μαζεύομαστε πέντε φίλοι ας πούμε για να φάμε κάπου και είναι lifestyle αυτό. Βασιλική, ασχολείσαι με την εμφάνισή σου? Ασχολούμαι με την έννοια ότι θέλω να νιώθω ωραία. Δηλαδή έχεις αιμονή, τα κιλά, ένα κιλό πάνω, ένα κιλό όχι. Κάτω, μπότο, ξέρετε πράγματα, σε πιάνει ιστερία. Δεν έχω αιμονή με τα κιλά, απλά δεν θέλω να... Όταν παχαίνω πάρα πολύ, δεν μ' αρέσει. Για μένα δεν μ' αρέσει, έτσι. Μπότοξ και τέτοια μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα κάνω. Αν το κάνω, μπορεί να το κάνω όταν θα δω ότι τα πράγματα καταραίουν και μπορεί να κάνω κάτι. Πώς σου φαίνεται που βλέπουμε γυναίκες στα περιοδικά ντίγκα στο Photoshop και είναι κάποιες άλλες? Εγώ πάντα ζητάω να μην μου κάνουν Photoshop και πάντα μου κάνουν γιατί έτσι είναι τα περιοδικά. Κάποια στιγμή άρχισα να ζητάω κάντε μου όσο γίνεται λιγότερο. Δηλαδή μην με αλλάξετε γιατί έχουν τύχει φωτογραφίες μου που είμαι τελείως αλλαγμένη και μάλιστα στη συνέντευξη μιλούσα για πλαστικές και τέτοια και ήμουν στη φωτογραφία και είχα βγει από το χειρουργείο. Με δεν χρειάζεται να είμαστε αλαβάστρινοι. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Εγώ έχω τους μαύρους κύκλους μου, έχω... αλλά είναι και μέρος της γοητείας μου αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Πες τα ρε Βασιλική, φυσιολογική.